Η γνώση μας μέρα με τη μέρα αυξάνεται δραματικά σαν μπαλόνι που διαστέλλεται. Όμως η επιφάνειά του, που αντιπροσωπεύει τη γνωστή μας άγνοια, πάντα υπερκαλύπτει τις γνώσεις μας, πάντα γεννά περισσότερα ερωτηματικά από αυτά που επιλύει η αύξηση της γνώσης. Και πάντα παραμένει ανοιχτό το ερώτημα, εάν είναι ποτέ δυνατόν ο άνθρωπος, δημιούργημα της συμπαντικής αστερόσκονης, βλαστάρι και έκφανση του σύμπαντος, να αντιληφθεί πράγματι τον δημιουργό του. Η ορφική, πολύ πριν από την σημερινή εποχή, πίστευαν ότι ο άνθρωπος ήταν ουράνιας καταγωγής, φτιαγμένος από αστερόσκονη. Αυτό υποδήλωνε η ρίση τους γης πέσιμη και ουρανού αστερόεντος αυτάρεμη γενός ουράνιον. Ήταν μια μεγαλειώδη σύλληψη, δεν είχαν όμως ευρήματα και αποδείξεις για να στηρίξουν τη θέση τους. Η ανθρωπότητα έπρεπε να περιμένει την σημερινή εποχή για την απαιτούμενη τεκμηρίωσή της. Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα αστέρια του γαλαξία μας είναι πελώριες μάζες υδρογόνου που αυτοκαταναλώνονται, μετασχηματίζοντας στον πυρήνα τους το υδρογόνο σε ήλιο και στη συνέχεια το ήλιο σε βαρύτερα στοιχεία. Πολλά από τα αστέρια πεθαίνουν βία, σκορπώντας με μια δυνατή έκρηξη ένα μέρος από την αέρια μάζα τους και αφήνοντας πίσω τους εξωτικά αστρικά πτώματα, λευκούς νάνους, αστέρες από νετρόνια ή μελανές σοπές, γνωστές στο ευρύ κοινό ως μαύρες τρύπες. Από τα αέρια της εκρήξεως, που είναι εμπλουτισμένα με βαρύτερα στοιχεία, τα οποία αναμειγνύονται με την περιραίουσα μεσοαστρική ύλη, γεννιούνται καινούρια πολυπλοκότερα αστέρια και γύρω τους καινούργιοι πλανήτες και πάνω σε αυτούς ζωή και νόηση. Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες προσφορές της σύγχρονης αστροφυσικής στην υπαρξιακή αναζήτηση του ανθρώπου για την προέλευσή του. Είναι η ανακάλυψη ότι τα στοιχεία της φύσεως συντίθενται μέσα στα αστέρια, από τα οποία στη συνέχεια εκτινάσσονται δυναμικά, κυρίως κατά την έκρηξη των μαζικότερων άστρων, όταν αυτά στην πορεία τους προς τον θάνατό τους εξελίσσονται σε υπερκαινοφανείς, με αποτέλεσμα να εμπλουτίζουν τα νέφη υδρογόνου του γαλαξία μας με βαρύτερα στοιχεία. Μέσα σε αυτά τα εμπλουτισμένα μοριακά νέφη γεννιούνται καινούργια αστέρια και από αυτά πλανήτες, επάνω στους οποίους αναπτύσσεται ή εμφυτεύεται η ζωή. Σε κάθε περίπτωση η ζωή είτε δημιουργείται και εξελίσσεται σταδιακά επάνω σε πλανήτες, όπως ακόμα πιστεύουμε ότι συνέβη με τη Γη, είτε πρωτογενιέται μέσα στα σκοτεινά μοριακά νέφη και διασπείρεται στους πλανήτες, κρυμμένοι σε κοσμικά οχήματα όπως οι μετεωρίτες και οι κομήτες, σύμφωνα με εναλλακτικές ανορθόδοξες θεωρήσεις του προβλήματος της γενέσεώς της, που όμως κερδίζουν σήμερα έδαφος στην αστρονομική κοινότητα, είναι πάντα η ζωή δημιούργημα της αστερόσκονης. Ίσως στο σημείο αυτό αξίζει να ρίξουμε μια διεισδυτικότερη ματιά στις έμβιες εκφάνσεις του πλανήτη μας, όπως σκιαγραφούνται από το λεγόμενο δέντρο της ζωής, κορυφαίος καρπός του οποίου είναι ο άνθρωπος, ο οποίος στην αρχή του 21ου αιώνα βρίσκεται στο μετέχμιο της μεταμόρφωσής του σε μετάνθρωπο. Η κάμπια που σέρνονταν για εκατομμύρια χρόνια στο έδαφος και κολυμπούσε στο υγρό αταβιστικό παρελθόν της έγινε χρυσαλίδα, έβγαλε φτερά και άρχισε να πετά δειλά-δειλά έξω από τη γήινη φωλιά της. Και άρχισε να βλέπει τον πλανήτη Γη από ψηλά και να ταινίζει όλο και πιο ψηλά, ρίχνοντας διεισδυτικότερες ματιές στο σύμπαν. Κοιτώντας πίσω του, βλέπει τα θράψματα από τα κελίφη που τον περιόριζαν πνευματικά σε ένα γεωκεντρικό σύμπαν, σε ένα ηλιοκεντρικό σύμπαν, σε ένα γαλαξιακό σύμπαν και νιώθει παράλληλα με το μεγαλείο της υπέρβασης την αμηχανία της μικρότητάς του. Για να συνειδητοποιήσει ότι μικρό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ασήμαντο, άσκοπο και ανάξιο και να προβληματιστεί για την υπόστασή του και να αντιληφθεί ότι συνυπάρχει όχι μόνο με τους επιφανειακά γνωστούς και κατακτημένους κόσμους των φυτών και των ζώων, αλλά και με μικρούς αόρατους κόσμους άγνωστης προέλευσης και αποστολής.